do you feel about the 100 appearances with Omoni? Muito feliz por essa marca, né? Aproveitar, agradecer aos meus companheiros, a toda a comissão técnica que fez com que eu pudesse atingir essa marca também. Agradecer a todos os nossos fãs também. A realização de um sonho e nos motiva a continuar nosso trabalho. Πώς νιώθεις για τις 100 συμμετοχές με την Ομόνοια? Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος. Την μέρα που ήρθα εδώ ήταν ένας από τους στόχους μου να προσπαθήσω να καθοριθώ στην ομάδα. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό και εύχομαι σε συνέχεια ακόμα περισσότερες. Πες μου, πώς νιώθεις για τις 100 συμμετοχές με το Τριφυλλί? Είμαι πολύ χαρούμενος για τις 100 συμμετοχές και θα προσπαθήσω για ακόμα παραπάνω. Ντρόνιο, πώς νιώθεις για τις 100 συμμετοχές με το Τριφυλλί στο Σίδερ? Εντάξει, νιώθω πρώτα απ' όλα περήφανος και με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές που είχαμε μέχρι στιγμής, όλο το προσωπικό που ήταν στην ομάδα και όλους τους συμπαίκτες μου μέχρι αυτή τη στιγμή και πάμε για ακόμα περισσότερες. Πότε με ένα μήνυμα στον Λοΐζο για τις 100 συμμετοχές που συμμετείχε με την Φαλιά της Ομόνοιας? Εντάξει, είναι μεγάλο επίτευγμα για τον Λοΐζο. Σίγουρα ένα παιδί το οποίο είναι από τις ακαδημίες της Ομόνοιας. Το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Ένα παιδί το οποίο δούλεψε σκληρά για να φτάσει εδώ που είναι. Βασικά αξίζουν συγχαρητήρια και στην Ομόνοια που βάσει των ακαδημιών της δουλεύει πάρα πολύ σοβαρά τα τελευταία χρόνια και αναδεικνύει πάρα πολλούς παίκτες. Γιατί πρέπει να δούμε το συνολικό κομμάτι και της ομάδας και του παίκτη πώς πρέπει να δημιουργήσεις ένα ταλέντο, να το κάνεις έναν παίκτη. Το οποίο σε αυτό η Ομόνοια δουλεύει αρκετά σοβαρά, έχει δώσει αρκετή βάση σχέση με τις άλλες κυπριακές ομάδες και τις αξίζουν και πάλι πάρα πολλά συγχαρητήρια. Τώρα όσον αφορά τον Λοΐζο, όπως είμαι ένα παιδί το οποίο δεν του χαρίστηκε τίποτα, ήρθε μόνο από πολύ μικρή ηλικία στην πρώτη ομάδα, δούλεψε, καθιερώθηκε, έδειξε ότι έχει πολλά υψηλά στάνταρ για το κυπριακό ποδόσφαιρο, είναι νομίζω από τα καλύτερα ταλέντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Να πω και σε αυτό να δουλέψει όσο πρέπει, όσο χρειάζεται, για να φτάσει στο λίμι της απόδοσής του και να μπορεί χρόνο με τον χρόνο να έχει διάρκεια, γιατί το ποδόσφαιρο είναι διάρκεια. Και αυτό θα σταθεί το εφαλτήριο για την καθιέρωση και την παραπάνω ανάπτυξη του Λοΐζου. Ένα μήνυμα για τον Κούσουλο που έχει μιλώσει για 100 συμμετοχές με την Ομόνοια. Θέλω να συγχαρώ τον Κούσουλο για τις 100 συμμετοχές με την Ομόνοια. Του εύχομαι ακόμη περισσότερες. Ο Κούσουλο είναι ο αρχηγός της ομάδας μας. Μας εμπνέει, μας καθοδηγεί. Όλοι τον αγαπάμε και του εύχομαι ό,τι καλύτερο. Okay. A message to Fabiano for the 100 appearances with Ομόνοια. Congratulations. Fabi, he is an amazing person, keeper. I just can say that he is the best keeper that I ever played with. So, congrats. Ομόνοια is happy and proud of him. Έχουμε ένα μήνυμα στον Αντρόνικο που συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με το Τριφυλλί στο Στήθος. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον Αντρόνικο. Του αξίζουν πολλές επιτυχίες διότι δουλεύει σκληρά κάθε μέρα. Και του εύχομαι για πιο πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας. Κάνει μια απίστευτη χρονιά φέτος και του εύχομαι να συνεχίσει έτσι.